Γεια σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή State of the Union με τον Στέφαν Γκρόμπε από τις Βρυξέλλες. Η αγροτική πολιτική είναι εδώ και πολύ καιρό ένα ευαίσθητο ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι αγρότες έχουν ιστορικό από διοργανωτικών διαδηλώσεων, ειδικά στη Γαλλία, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός γεωργικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την εβδομάδα, ύστερα από παρόμοιες διαδηλώσεις σε χώρες από τη Γερμανία έως τη Ρουμανία, εναπόκειτο στους Γάλλους συναδέλφους τους να στήσουν οδοφράγματα. Οι διαμαρτυρίες αφορούσαν μια σειρά από μακροχρόνια παράπονα, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλών αμοιβών, των νέων περιβαλλοντικών κανονισμών και της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Όλα αυτά, λένε οι αγρότες, ασκούν μεγάλη πίεση στο επάγγελμά τους. Η πολιτική τάξη ευνηδιάστηκε μάλλον. Και οι αντιδράσεις ήταν κατά συνέπεια επιφυλακτικές και μη δεσμευτικές. Ακούμε πολύ προσεκτικά τη φωνή των αγροτών και μπορώ να δηλώσω ότι θα τη λάβουμε υπόψη μας. Χρειαζόμαστε την προσέγγιση που βασίζεται στην αρχή των τεσσάρων αρχών, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη βιωσιμότητα και την αλληλεγγύη, και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Security, stability, sustainability and solidarity, and it should be included into the future common agricultural policy. Οι διαμαρτυρίες των αγροτών σε όλη την Ευρώπη προκάλεσαν αύξηση της δημοτικότητας των ακροδεξιών κομμάτων που ήταν πολύ πρόθυμα να αναπηδήσουν. Αυτό σίγουρα θα θέσει την γεωργική πολιτική ως ένα από τα κύρια θέματα των προεκλογικών εκστρατιών για τις ευρωεκλογές. Εκλογές που πιστεύουν πολλοί ειδικοί ότι θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις από ξένες εχθρικές παρεμβάσεις, υβριδικές απειλές και κυρίως παραπληροφόρηση. Κατά την υπεράσπιση της δημοκρατίας, σύμφωνα με την Κομισιόν, η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης είναι υψίστης σημασίας. Το μη ελεγμένο, κακόβουλο περιεχόμενο εξαπλώνεται σαν καρκίνος και θέτει σε κίνδυνο την υγεία της δημοκρατίας μας. Οι φιλελεύθερες δημοκρατίες δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς πληροφορίες, χωρίς αξιόπιστες πληροφορίες και χωρίς εμπιστοσύνη στις δημοκρατικές διαδικασίες. Μια αξιοσημείωτη δήλωση που θα πρέπει να είναι αυτονόητη, αλλά στους δύσκολους καιρούς που ζούμε πρέπει να την επαναλαμβάνουμε συχνά. Είμαι σίγουρος ότι η Ντάφνε Καρουάνα Γκαλιθία θα είχε συμφωνήσει. Μια ατρόμητη δημοσιογράφος από τη Μάλτα που δολοφονήθηκε πριν από περισσότερα από 6 χρόνια επειδή αποκάλυψε τη διαφθορά, τον νεποτισμό, την πατρονία και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αυτή την εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίμησε την κληρονομιά της. Τη μνήμη της συνεχίζει ο γιος της Πόλο, ο οποίος πρόσφατα δημοσίευσε το βιβλίο «Ένας θάνατος στη Μάλτα», ένα βιβλίο για τη μητέρα του και τον αγώνα της για τη δημοκρατία. Τον συναντήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είστε ξανά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 6 χρόνια μετά τη δολοφονία της μητέρας σας και έχετε γράψει ένα βιβλίο. Περί τίνος πρόκειται? Έγραψα ένα βιβλίο λόγω των 6 χρόνων που η οικογένειά μου είναι μέσα και έξω από τα δικαστήρια και κάναμε εκστρατεία εδώ στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και φυσικά στη Μάλτα, επειδή άρχισα να νιώθω ότι ο φόνος της, η δολοφονία της, ήταν μεγαλύτερη από τη ζωή της και χανόταν σε όλες τις ιστορίες της δολοφονίας της και ήθελα να καταγράψω πώς ήταν πραγματικά ως άνθρωπος. Αν δεν κάνω λάθος, ο τίτλος του βιβλίου σας είναι για τη δικαιοσύνη. Βρήκε δικαιοσύνη η οικογένειά σας για τη μητέρα σας? Τελευταία 6 χρόνια έχουμε δει πρόοδο στην ποινική διαδικασία. Οι 3 δολοφόνοι που κατηγορούνται για την εκτέλεσή της έχουν δηλώσει όλοι ένοχοι μέχρι τώρα και εκτείουν ποινή φυλάκισης. Ένας άλλος ομολόγησε το ρόλο του και έλαβε χάρη με αντάλλαγμα στοιχεία για τον άνδρα που κατηγορείται ότι έκανε τη δολοφονία. Αυτός ο άνδρας συνελήφθη το 2019 και περιμένουμε τη δίκη των ενόργων για το ρόλο του στη δολοφονία. Υπάρχουν όμως και άλλα άτομα που ενεπλάκησαν στην απόπειρα συγκάλυψης της δολοφονίας της, τα οποία δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ακόμα σε βάρος τους. Και για εμάς είναι επίσης σημαντικό ότι όλοι οι άνθρωποι για τους οποίους έγραψε, όλη η διαφθορά που αποκάλυψε, όλες αυτές οι ιστορίες να διωχθούν ποινικά. Και δεν έχουμε δει τίποτα από αυτό ακόμα. All those stories are prosecuted, and we haven't seen anything of that yet. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις στρατηγικές αγωγές κατά της μητέρας σας, τα slaps. Υπήρχαν περισσότερα από 40 σε βάρος της. Τι έχει συμβεί?
Τη στιγμή του θανάτου της αντιμετώπιζε 47 μηνύσεις συκοφαντίας, 47 slaps δηλαδή. 5 από αυτά ήταν για εγκληματική συκοφαντία, οπότε η μητέρα μου είχε εγκληματική συκοφαντία μέχρι λίγους μήνες μετά τη δολοφονία της. Και σύμφωνα με την νομοθεσία της Μάλτας, αυτές οι αγωγές συκοφαντίας έχουν περάσει σε εμάς ως κληρονόμους της και ιδιοκτήτες της περιουσίας της. Από τότε, στον αγώνα μας κατά των ισχυρισμών συκοφαντίας, ξοδέψαμε πολλά χρήματα. Οι περισσότερες μηνύσεις είχαν κατατεθεί από μέλη του κυβερνώντος εργατικού κόμματος και τους υποστηρικτές του. Τώρα δεν το είδαμε αυτή τη στιγμή και ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά αν κοιτάξουμε πίσω, μπορούμε να δούμε ότι υπήρξε αυτή η κλιμακούμενη νομική παρενόχληση σε βάρος της μητέρας μας. Ένα μεγάλο μέρος της εκστρατείας μας ήταν να αντιμετωπίσουμε αυτό, να εξετάσουμε δηλαδή πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι δικαστικές διαμάχες και γίνεται κατάχρησή τους, όχι για να αναζητήσουμε τη δικαιοσύνη ή για να μην γράφουμε λάθη, αλλά για να παρενοχλούν δημοσιογράφους. Wrongs, but to harass journalists in our case. Paul Carana Galizia there, interviewed by Maria Psara. Πριν σας αφήσουμε, μια ιστορία από την πόλη της Βιέννης. Οι αρχές εξέδωσαν επίγουσα προειδοποίηση να μην πάνε στα παγωμένα νερά του ποταμού Δούναβη. Και είδω τι συνέβη. Το να λέμε ότι οι άνθρωποι δεν ανησυχούσαν είναι υποτιμητικό. Ύστερα από μέρες θερμοκρασιών κάτω από 0 βαθμούς Κελσίου, ο πειρασμός ήταν πολύ μεγάλος. Οι άνθρωποι πήγαιναν στον πάγο παίζοντας χόκκι επιπάγου, πατινά στον πάγο ή ακόμα και κάνοντας έλκυθρο. Κάποιοι έφεραν τη δική τους καρέκλα για να απολαύσουν μια όμορφη χειμωνιάτικη μέρα, προς φρίκη της πυροσβεστικής που πραγματικά ανησυχούσε για την εξέλιξη. Λοιπόν, η διασκέδαση θα τελειώσει σύντομα, αφού οι θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί αυτή την εβδομάδα, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μια φυσική λύση για όλα. Αυτά λοιπόν για αυτή την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε.